Είναι θα λέγαμε ότι αυτό το προσκύνημα έχει μια ιδιαίτερη σημασία
μέσα στις εκδηλώσεις του θρησκευτικού συναισθήματος του κοακού λαού. Όχι μόνο για τον Άγιο Φανούλη, αλλά και για αυτόν τον τόπο για τις φυλακές μας. Για να το πω στην Ελλάδα. Είναι γεγονός ότι ο Άγιος Φανούλης μέσα στην πίστη μας παίζει ένα ιδιαίτερο ρόλο. Ιδιαίτερο ρόλο γιατί κάθε οικογένεια, κάθε ευσεβής χριστιανή, όχι μόνο στην ερωτή του, αλλά και σε πολλές στιγμές των εκδηλώσεων της πίστεως μας, αφιερώνουμε τους άρχους στον Άγιο Φανούλη. Για μια παράδοση γνωρίζουμε όλοι μας, γιατί κάτι κάνουμε από τη ζωή, κάτι μας ξεφέρει και παίρνει δρόμους που δεν τους γνωρίζουμε πια. Και εμείς δεν αποχωριζόμαστε από τα πράγματα που φάνηκε. Δεν φέρουμε, δεν τα έχουμε κοντά μας. Παρόλο που διαπιστώνω εδώ ότι οι άνθρωποι ζουν σε ένα μικρό περιβάλλον, αλλά αυτό το περιβάλλον τους δίνει την εικόνα της γης, η οποία τους περιβάλλει. Και το νησί μας, το οποίο αντίθεται από τα άνθη και από όλα τα λουλούδια, τους μυρίζει και αυτούς μέσα στη ζωή τους. Ευχόμεθα ο Θεός να τους δώσει δύναμη. Ευχόμεθα και πάντοτε θα ευχόμεθα η αγάπη του Θεού να καλύπτει όλους τους ανθρώπους όπως γνωρίζουν. Ξέρω και στην κοινωνική μας ζωή ότι ζητούμε την δικαιοσύνη. Τα παρατώματα τα ανθρώπινα πρέπει να τιμωρούν. Και αυτό κάνει η πολιτεία. Και τιμωρεί προς το φροντισμό κατά κάποιον τρόπο τους ανθρώπους που βρίσκονται εδώ. Παρόλο που η Εκκλησία δεν τιμωρεί τους ανθρώπους. Τους δίνει την ευκαιρία να αναλύψουν από τις ελλείψεις τις οποίες έχουν μέσα στη ζωή. Γιατί έχουν ένα ευρύχρονο πνεύμα, αιώνιο πνεύμα και καλεί τους ανθρώπους να σκέφτονται τις φράσεις τους, να ομολογούν το όνομα του Θεού και ο Θεός συγχωρεί και η συγχώρηση είναι η θεραπεία των ανθρώπων. Να γιατί ζητούμε από τον Θεό να μας συγχωρεί. Να γιατί προετοιμαζόμαστε κάθε φορά που είναι δυνατόν να πλησιάζουμε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό της Ευθείας Κοινωνίας προσευχόμενοι εκ των Προτέρων και εξομολογούμε την κρατή παράδοση για να καθαρώνουμε το σώμα μας και την ψυχή μας και να δεχτούμε τον Άγιο Θεό μέσα στην ειδική ύπαρξή μας. Αυτές τις σιωπηλές σκέψεις, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι ιδιαίτερα τυχής. Σας ξαναβρίσκω και πάλι. Μια από τον Θεό μας χαρίζει χρόνο με χρόνο αυτή την επιτυχία να επικοινωνούμε, να ανταλλάσσουμε και να το παρακαλούμε να μας έχει πάντοτε χαρά και να μας αξιώνει να ανταλλάσσουμε αυτές τις σκέψεις μέσα στη χάρη του, στην ευλογία του, η οποία έχουμε να είναι εις όλους σας, εις της οικογένειάς σας, εις το νησί μας, να ζει αυτό το νησί την αποστολή του, να δει την μαρτυρία του και προπάντων σε εμάς τους χριστιανούς να μην φάσουμε να δίνουμε την μαρτυρία μας μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Μια μαρτυρία πίστεως, μια μαρτυρία ελπίδος, μια μαρτυρία παρακλήσεως από τον Θεό.